Στην επιστολή του προ τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλα, κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη, σημειώνει. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σα γνωρίσω τι απόψει μου σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου σα να προχωρήσει στη συγχώνευση τη 17η Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με την 11η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και με νέα έδρα τη Πρόκειται για ένα σχεδιασμό, ο οποίο δεν στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, δεν λαμβάνει υπόψη του την πραγματικότητα και, εφόσον υλοποιηθεί, υπάρχει περίπτωση να επηρεάσει την αποδοτική και αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου τη ευρύτερη περιοχή τη Πέλλα και τη Βεργίνα. Η 17η Εφορία Αρχαιοτήτων, με έδρα την Έδεσα, εδώ και 50 χρόνια έχει επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο στην κεντρική και δυτική Μακαδονία, με αποκορύφωμα την ολοκλήρωση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου τη Πέλλα, που είχατε μάλιστα την τιμή να εγκαινιάσετε. Το έργο αυτό συνεχίζεται σήμερα με νέα έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτούνται από κοινοτικού και εθνικού πόρου. Η μεταφορά τη έδρα τη Εφορία Αρχαιοτήτων από την Έδεσα στη Βέρεια αναμένεται να οδηγήσει στην υποβάθμιση τη πολιτισμική εικόνα τη Πέλλα. Σε μια στιγμή που για λόγου εθνικού συμφέροντο, η εικόνα αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί και να προβληθεί ιδιαίτερα. Η Πέλα, ω γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διατηρεί διεθνή φήμη και μπορεί να αποτελέσει πόλο ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο τη εθνική εξωτερική πολιτική, του πολιτισμού, τη ανάπτυξη και του τουρισμού. Η ενίσχυση τη Ακριτική Περιφερειακή Ενότητα Πέλλα με τη διατήρηση στην περιοχή τη έδρα μια από τι σημαντικότερε υπηρεσίε πολιτισμού του κράτου επιβάλλεται και για εθνικού λόγου. Ευελπιστώ ότι το Υπουργείο σα θα επανεξετάσει με αντικειμενικά κριτήρια το θέμα και θα προχωρήσει στην ενίσχυση τη οργάνωση των υπηρεσιών τη Εφορία Αρχαιοτήτων με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλα. Οι σύγχρονε ιδιόκτητε εγκαταστάσει του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου τη Πέλλα αποτελούν ιδανική λύση για τη χωροθέτηση τη έδρα τη Νέα Υπηρεσία, εφόσον προχωρήσετε στη συγχώνευση, έναντι των ενοικιαζόμενων χώρων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Βέρεια. Εκατοντάδε χιλιάδε επισκέπτε από την Ελλάδα και το εξωτερικό ξεκινούν εξάλλου την περιήγησή του στο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο τη Κεντρική Μακεδονία, με αφετηρία το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο τη Πέλλα.